Γεια σας φίλοι μου από Λεξίριο, είμαι ο Μπάρμπας Φίλιππος και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τη διατροφική μαγιά. Μείνετε στη συνέχεια στο βίντεο για να σας πω τι είναι η διατροφική μαγιά, πού μας κάνει καλό και πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Εν τω μεταξύ, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας εδώ πέρα αν δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή και πατήστε και κανένα like για να συνεχίσω κι εγώ να φτιάχνω αυτά τα βιντεάκια. Πάμε να πούμε τι είναι η διατροφική μαγιά. Η διατροφική μαγιά είναι η κοινή μαγιά που χρησιμοποιούμε και στο ψήσιμο, αλλά είναι απενεργοποιημένη και έχει δημιουργηθεί σε νυφάδες, όπως βλέπετε εδώ, για να μπορούμε να την τρώμε. Πού μας κάνει καλό, δηλαδή τι ωφέλη έχει στον οργανισμό. Ε, καταρχήν, η συγκεκριμένη είναι εμπλουτισμένη και με πολλές βιταμίνες του συμπλέγματος β. Ειδικά β12 έχει πάρα πολύ, έχει πάρα πολλά εχνοστοιχεία, ψευδάργυρο κλπ θα τα δείτε όλες τις πληροφορίες και στο site. Α, σας έχω σύνδεσμο για αυτό το προϊόν κάτω από το βίντεο εδώ στην περιγραφή για να πάτε στο site να το δείτε εκεί πέρα, να δείτε τιμές, μπορείτε να το παραγγείλετε να έρθει σπίτι σας με courier. και θα βρείτε και πάρα πολλές άλλες πληροφορίες εκεί πέρα. Ε, συνεχίζω. Πού μας κάνει καλό. Βοηθάει πάρα πολύ στο νοσοποιητικό ε, και είναι και καλή πρόσληψη πρωτεΐνης. Με χαμηλά λιπαρά. Σας διαβάζω τη διατροφική που έχει ε, πίσω τη διατροφική δήλωση. Λοιπόν, έχει μόνο 5% λιπαρά, εκ των οποίων τα κορεσμένα είναι 1 μόνο της εκατό, Πάμε στα σάχαρα 1%. Φυτικέ είναι 20 γραμμάρια στα 100 γραμμάρια, πάρα πολύ καλά 20%. Έχει 47% πρωτεΐνη και ενώ θυμίζει αλμυρό τυρί όταν το πασπαλίζεται παράδειγμα πάνω στα μακαρόνια, Μοιάζει λίγο με την παρμεζάνα. Έχει πάρα πολύ λίγο αλάτι. 0,3 γραμμάρια στα 100. Ε, ποιοι την τρώνε αυτή ε, τη διατροφική μαγιά. Όλοι μπορείτε να τη φάτε. Αλλά ιδιαίτερα την χρειάζονται οι βίκαν και οι χορτοφάγοι. Γιατί από εδώ πέρα παίρνουν συστατικά που δεν μπορούν να πάρουν από τα ζωικά. Ε, πάμε να πούμε πού μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Όπως σας είπα και πιο πριν θυμίζει τυρί. Αν τη ρίξετε, παράδειγμα, πάνω από τα μακαρόνια, νομίζετε ότι έχετε ρίξει μια πολύ ποιοτική παρμεζάνα ή ένα τριμμένο τυρί. Θυμίζει τυρί. Δεν είναι όμως τυρί. Ε, μπορείτε να την διαλύσετε σε χυμό, σε νερό. Μπορείτε να τη ρίξετε πάνω από τη σαλάτα σας. Ε, με, με όποιον τρόπο θέλετε. Γράφει πάνω ε, οδηγίες χρήσης και μερίδες. Συνήθως η μερίδα είναι 5 γραμμάρια. Ε, μια κοινή μερίδα. Αλλά εσεί ρίξτε πάνω από τα μακαρόνια όσο θελήσετε για να σα βγουν και νόστιμα. Ε, αυτά για τη διατροφική μαγιά. Γράψτε μου στα σχόλια κάτω από το βίντεο αν έχετε κάποιε απορίε για τη διατροφική μαγιά. Και δείτε και στο site που σα είπα κάτω στην περιγραφή που έχω σύνδεσμο. Δείτε και πέρα πάρα πολλέ πληροφορίε για τη διατροφική μαγιά. Σα ευχαριστώ πολύ.